Καλή σας ημέρα, κυρίε και κύριοι. Καλώ ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό τη Βουλή και στην πρωινή ανάγνωση. Σήμερα, Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, θα είμαστε μαζί μέχρι τι 10 για να διαβάσουμε τι κοινοβουλευτικέ και πολιτικέ εξελίξει. Σήμερα, προπολογισμού ψηφίζεται σήμερα. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο προπολογισμό για το 2019. Με τι ομιλίε των αρχηγών και την ψηφοφορία να ολοκληρώνεται σήμερα, Τρίτη, η συζήτηση λοιπόν και την ψήφιση του απόψε τα μεσάνυχτα. Και η χθεσινή συζήτηση είχε έντονα πολιτικό χρώμα και αντιπαραθέσει, ξεφεύγοντα από τα στενά πλαίσια τη οικονομία. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου τη Επικρατεία τώρα θα κρίνει αμετάγλυτα τι περικοπέ σε δώρα και επίδομα αδεία για του ενεργεία δημοσίου υπαλλήλου. Το έκτο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου ενέκρινε με απόφαση του αντισυνταγματικέ τι σχετικέ περικοπέ σε δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδεία μετά το 2012 και παρέπεψε και ε, μάλλον παρέπεψε λόγω μείζων σπουδαιότητα για μετάκλητη κρίση την υπόθεση και το θέμα στην Ολομέλεια. Σφορδή η πολιτική αντιπαράθεση το μεταξύ προκαλεί εδώ στη Βουλή έναρξη τη ζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά το μεταναστευτικό με τον Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική, τον κύριο Δημήτρη Βίτσα, να υπερασπίζεται το έργο τη κυβέρνηση, υποστηρίζοντα ότι μειώθηκαν κατά 7.000 οι πρόσφυγε και οι μετανάστε στι δομέ των νησιών και την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για αδιαφάνεια και συγκάλυψη περίεργων δαπανών. Έτσι ε, διαμορφώνεται η επικαιρότητα, κοινοβουλευτική και πολιτική. Πάμε να δούμε και την ατζέντα τη σημερινή ημέρα, πώ θα κυλήσουν οι εργασίε τη Βουλή. Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, συζήτηση και ψήφιση επί του σχεδίου που αφορά την κύριο του κρατικού προπολογισμού για το 2019. Σήμερα αυτό είναι το θέμα, το οποίο θα μα απασχολήσει μέχρι τι 12 το βράδυ εδώ στη Βουλή. Στην οικονομική πολιτική τη κυβέρνηση αναβέρθηκαν οι Υπουργοί Ναυτιλία, Τουρισμού, Υποδομών, Προστασία και Πολίτη και Υγεία. Για αποτυχία των στόχων τη κυβέρνηση έκαναν λόγο βουλευτέ του κόμματο τη Αντιπολίτευση κατά τη χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια τη Βουλή του Προπολογισμού για το 2019. Η κοινωνική προστασία. Εκεί στοχεύει ο προπολογισμό με μείωση φορολογικών βαρών, με μείωση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων και επιχειρήσεων με δράσεις κοινωνικής προστασίας, με τόνωση της απασχόλησης ιδιαίτερα των νέων. Σήμερα όλοι οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής της χώρας έχουν αποτύχει. Καταστήσαμε την Ελλάδα πρωταθλήτρια στον παγκόσμιο τουρισμό. Σχεδιάσαμε μια ενιαία πολιτική σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με πυρήνα τη βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη τουριστική ανάπτυξη δεν είναι ελκυστικό και δεν πείθει το ξαναζεσταμένο success story που σερβίρετε λόγω των εσωτερικών ισορροπιών σα. Ευτυχώ τη διαπραγμάτευση που έγινε για το νέο ΕΣΠΑ, για τη νέα προγραμματική περίοδο, για τι υποδομέ έχουμε σχεδόν διπλάσιο ποσό από αυτό που είχε διαπραγματευτεί η κυβέρνηση Σαμαρέα τα προηγούμενα χρόνια. Αν συνεχίσετε την ίδια πολιτική να δίνουμε τσίπρα εδώ στα όλα, η Ελλάδα θα πάει με μαθηματική ακρίβεια στα οράχια. Η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια με σύνεση, μεθοδικότητα και σχέδιο έφερε το, στα ίσα το καράβι της ελληνικής οικονομίας. Δεν προειδεύεται τον κόσμο. Πλεονάσματα. Ποιος θα τα πληρώσει. Οι εργαζόμενοι. Μέχρι πότε. Μέχρι το 2060. Είναι σαφές από τον προπολογισμό ο οποίος πάει προς ψήφιση ότι υπάρχει μια σταδιακή υποχώρηση της πολύ σκληρής όντως λιτότητας που εφαρμόσει τα προηγούμενα χρόνια λόγω της χρονοκοπίας της χώρας και υπάρχει επίσης ευδιάκριτη, ενισχυμένη υποστήριξη του κοινωνικού κράτους και της δημόσιας περίθαλψης στην επόμενη χρονιά. Αυτά τα καταφέραμε γιατί το είχαμε το, το πολιτική επιλογή, γιατί μας στήριξε ο λαός και γιατί τρίτον κόψαμε ένα πολύ μεγάλο μέρο τη Ρεμούλα, γιατί εμεί δεν δίναμε 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο διαφημιστική δαπάνη και να χρωστάμε 15 εκατομμύρια σε μεταμοσχεύσει. Η σύντηση για τον προπολογισμό του 2019 είναι μια πρόκληση για μια αναδρομή αλλά και για ανατένιση του μέλλοντο χωρί παραμορφωτικού φακού, με τα δικά μα μάτια, με τα μάτια των αλλαγκών, του λαού και τη χώρα. Η κυβέρνηση οφείλει να δεσμευτεί ότι θα εξαπλώσει και θα εφαρμόσει αυτά που εφαρμόζει για το Υπουργείο Εξωτερικών για τις άλλες απόρριτες δαπάνε. διαφορετικά οφείλω στον εαυτό μου και στην ιστορία μου να μην ψηφίσω τις απόρριτες δαπάνε των άλλων Υπουργείων, αν υπάρξει αυτή η δέσμευση, τις απόρριτες δαπάνε. Τα μέτρα που φέρνουμε με τον προπολογισμό αποτελούν τι μόνιμες διαστάσει του κοινωνικού κράτου που δημιουργούμε. Τόνισε ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση και υπουργό οικονομικών ο κ. Γιάννη Δραγασάκη. Η υπερφορολόγησή σα τραγκαλίζει την οικονομία, απάντησε από την αξιωματική αντιπολίτευση ο Κωστή Χατζηδάκη. Να δούμε όμω και τι βουλευτών και άλλων υπουργών τη κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει τον προπολογισμό με προφανή μηχανία. Τη μια λέει πω ό,τι δίνεται, για την ανίσχυση της κοινωνίας είναι προεκλογικές παροχές που δίθεν βλάπτουν την οικονομία. Την άλλη στιγμή λέει ότι ό,τι δίνουμε είναι ψίχουλα και η Νέα Δημοκρατία θα δώσει περισσότερο. Εκείνο το οποίο θα ήθελα εγώ να τονίσω, ότι όλα τα μέτρα και οι δράσεις προβλέπει προπολογισμό του από τη σταδιακή κατάργηση του ένθια μέχρι την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων κλπ δεν είναι έκτακτες παροχές, αλλά μόνιμες διαστάσεις του νέου κοινωνικού κράτους που δημιουργούμε. Προσπαθείτε να ξεχάσουν οι πολίτες αυτά που βιώνουν στη τσέπη τους. Και στη τσέπη τους βιώνουν τους 29 φόρους που επιβάλλεται από το 15 είσαμε σήμερα. Στη τσέπη τους αντιλαμβάνονται ότι οι οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία επί των ημερών σας έχουν ανέβει κατά 60% συνοψίζει όλες τις επιπτώσεις των πολιτικών επιλογών που με ομό και κοινικό τρόπο έγιναν την περίοδο αυτή. Θέλω να αναρωτηθούμε όλοι πού θα βρισκόταν τώρα η χώρα αν δεν είχε ανακοπεί τον Ιανουάριο του 2015 η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010 και επανακινήθηκε το 2012 για τι παροχέ ή παροχολογία. Ούτε παροχή είναι αυτό, ούτε παροχολογία. Άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη και αυτό θα δώσει στι πολίτεχνε, στι έτσι, 2.000 ευρώ κτλ. Ούτε παροχέ, ούτε παροχολογίε. Και σα ρωτάω, υπάρχει κυβέρνηση από την πιο ακραία, α το πούμε, αντιλαϊκή, αυταρχική κτλ. Α ας το, ας το θέσω έτσι. Μέχρι που δεν έχει κάνει κάποιε παροχέ, υπάρχει κυβέρνηση στην ιστορία του ελληνικού κράτου. Ή α πάμε πιο πρόσφατα, από το 1975 και μετά, που δεν έκανε και κάποιε παροχέ στου εργαζόμενου. Φαίνεται να καταστρώνει ένα προπολογισμό με το βλέμμα όχι στι επόμενε γενιέ, αλλά στι επόμενε κάλπε. Δεν θα την κατηγορούσα τόσο πολύ γι' αυτό. Είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Όλοι το ίδιο έκαναν και κάνουν, όπω βλέπουμε μάλιστα και τι τελευταίε μέρε. Αλλά το κατηγορώ πηγαίνει στο ότι μεταξύ τη κοντόφθαλμη τακτική και τη μακροπρόθεσμη προοπτική, η πρώτη κερδίζει συντριπτικά. Αυτό για το οποίο πανηγυρίζεται οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριο Τσακαλώτο και ο κύριο Τσίπρας σε όλε τι ομιλίε και σε όλα τα φόρα για να αποδείξουν πόσο καλά τα έχουν πάει στη διαχείριση των οικονομικών μα, δηλαδή ότι επιτυχάουν εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, δεν είναι λόγο θριαμβολογία και επισήμανση επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά είναι η απόδειξη της οικονομικής σας αποτυχίας. Εγώ τον βλέπω ως έναν προπολογισμό πλασματικά κοινωνικό. Έχει το σημαία το ένα κοινωνικό κράτος. Το κράτος που νοιάζεται για τους πολίτες. Δεν ισχύει αυτό. Το να νοιάζουμε για, πολίτ, για τους πολίτες δεν αποδεικνύεται με ένα επίδομα ή με μια παροχή που δεν είναι σταθερή. Και δεν είναι στο, στο κοινό καλό. Ψηφίζουμε αύριο μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια ένα προϋπολογισμό που καταγράφει ότι η οικονομία επέστρεψε στην ανάπτυξη με ποστό 2,5% το υψηλότερο στις τελευταίες δεκαετίες. Και η ανάπτυξη αποτυπώνεται με την αύξηση της απασχόλησης των εξαγωγών, της ζήτησης και βεβαίως των εσόδων του ΕΦΚΑ. Τον σχεδιασμό τη κυβέρνηση, στου τομεί τη ενέργεια, τη παιδεία και του πολιτισμού, ανέπτυξαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Οι βουλευτέ τη αντιπολίτευση άσκησαν κριτική στο κυβερνητικό έργο, κάνοντα λόγο για εξαγγελίε χωρί αντίκρισμα. Στο στόχαστρο τη αντιπολίτευση βρέθηκαν οι προβλέψει του προπολογισμού του 2019 στου τομεί τη ενέργεια, τη παιδεία και του πολιτισμού. Διατηρούμε το σύνολο των υποδομών, ηλεκτρικά δίκτυα, δίκτυα φυσικού αερίου υπό έλεγχο. Και προχωράμε σε αποκρατικοποιήσει στο εμπορικό τμήμα του ενεργειακού τομέα. Το μόνο το οποίο έχετε πετύχει αυτά τέσσερα χρόνια και τελειώνω είναι να εγκαινιάσετε δύο μεγάλα έργα. Μάλλον δύο μεγάλα έργα, ναι. Τρία μεγάλα έργα. Το ΤΑΠ, τον οποίο καταψηφίσατε όταν ήσασταν αντιπολίτευση. Επειδή εγγενιάζουμε μόνο έργα της Νέα Δημοκρατία, θα ήθελα να εξαγγείλω τα οχτώ έργα που. Δεν θα είναι κυβέρνηση, Νέα δημοκρατία. Πάλι εμεί θα τα εγκαινιάσουμε. Αλλά που είναι τα καινούργια έργα που λέτε που δεν κάνουμε τίποτα. Διασύνδεση, μικρή διασύνδεση τη Κρήτη. Δεν υπήρχε στα χαρτιά. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμό. Θα ολοκληρωθεί το 20. Δεύτερο και τρίτη διασύνδεση των κυκλάδων. Δεν υπήρχε στα χαρτιά. Τι προκηρύξαμε. IGB, ο βόρειο κάθετο άξονα με τη Βουλγαρία. Προκηρύσσεται στου επόμενου μήνε. Μπορώ να σα αναφέρω και άλλα. Συζητάμε και νομοθετούμε τη νέα αρχιτεκτονική τη ανώτατη εκπαίδευση και βεβαίω προχωράμε στου διορισμούς που γίνονται για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Έχετε εξαγγείλει μόνιμου διορισμού στη γενική εκπαίδευση, μιλώ για τη γενική εκπαίδευση, ήδη από το 2019. Και ρωτώ, πού έχει εγγραφεί η σχετική δαπάνη στον προπολογισμό, εάν μιλάμε για το 19. 2.500 απολύσει κάνατε στου εκπαιδευτικού, του οποίου εμεί προσλάβαμε. Και τώρα έχουμε το κονδύλιο, είναι να προκηρυχθούν οι θέσει αυτέ για ειδική αγωγή, με βάθο τριετία 15.000. Και λέτε ότι το κονδύλιο ενδεχομένως να μην έχει πάρει υπόψη επιδόματα για τα μεταπτυχιακά, αν είναι δυνατό. Τι να πει κανεί για τον προπολογισμό, τηλεγραφικά. Μαχαίρι στι επενδύσει κατά μισό δι σε σχέση με το προσχέδιο του προπολογισμού 2019 και το μεσοπρόθεσμο. Η συζήτηση για τον προπολογισμό που γίνεται αυτέ τι μέρε, αλλά και η παράλληλη ακριβώ στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματο, αναδεικνύει, νομίζω, το αβυσαλαίο χάσμα που χωρίζει την αριστερά από την δεξιά και σηματοδοτεί, πιστεύω, ακριβώ τα δύο σχέδια. Για την, ε, ε, για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Δηλώνεται, για παράδειγμα, ότι τα ελληνικά αμυντικά συστήματα θα παρουσιάσουν θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα 32 εκατομμύρια ευρώ και η ελληνική αεροπορική βιομηχανία 10 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, εδώ δεν μπορούν να πάρουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Επί πάει όλη η πολιτιστική μα κληρονομιά στο υπερταμείο, κύριε Υπουργέ. Κανένα κίνητο πολιτιστική κληρονομιά δεν έχει μεταβιβαστεί, ούτε πρόκειται να μεταβιβαστεί στην ΕΤΑΔ, τουλάχιστον από τη δική μα κυβέρνηση. Φέρουμε προ ψήφιση στη Βουλή ρύθμιση που, καλύπτοντα ένα κενό στον αρχαιολογικό νόμο του 2002, διασφαλίζει στο διηνεκέ την κυριότητα των μνημείων, των μουσείων, αλλά και των ακινήτων του Υπουργείου Πολιτισμού που εξυπηρετούν το δημόσιο σκοπό της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Πάμε στη ζήτησή μα. Κοντά μα είναι ο κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο, υφυπουργό εργασία. Καλή σα ημέρα, κύριε Πετρόπουλο. Λοιπόν, το θέμα μα είναι ο περιπολογισμό που σήμερα ολοκληρώνεται το βράδυ και ψηφίζεται με την ψηφοφορία μετά τι 12 τα μεσάνυχτα. σα ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα στην τοποθέτησή σα. Είπατε πολλά, θα τα συζητήσουμε. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου πείτε για την απόφαση του ΣΤΕ, θα διαβάσατε. Αντισταγματικέ υπερικοπέ δώρων και επιδομάτων δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό το σκεπτικό ενό τμήματο του Ανώτατου Δικαστηρίου και στέλνουν πλέον στην Ολομέλεια να κρίνει, να, κρίνει οριστικά τι θα γίνει με όλα αυτά που έχουν περικοπεί από το 2012 και μετά. Κύριε Κωτογιώργη, η Ολομέλεια πράγματι θα επιληφθεί αυτή τη υπόθεση, διότι πρέπει να επιλύσει πάρα πολλά θέματα σχετικά με την πρώτη απόφαση που είχε πάρει το Συμβουλίο τη Επικρατεία ότι το μνημόνιο που μα ήρθε. Όπω μα ήρθε την, το πρώτο μνημόνιο, εννοώ, δημιούργησε το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για να ακολουθήσουν τα επόμενα. Ναι. Επομένως, πρέπει να σκεφτεί το Συμβούλιο της Επικρατείας στην ολομελιά του ποιο είναι ο τρόπος για να αποφευθούν οι αντιφάσεις που υπάρχουν στις διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπενθυμίζω ότι η Ολομέλεια είχε πει για σειρά διατάξεων που κρίθηκαν αντιμιμιωνακές των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν έχει αποφαθεί mm -hmm. για τη διατάξει του νόμου με το οποίο ιδρύθηκε ο ΕΦΚΑ, ότι ήταν αντισυνταγματικέ. Όμω η σκέψη των, του νομοθέτη όταν έθετε αυτέ τι διατάξει ήταν ότι το Συμβούλιο τη Επικρατεία και κρίνει ω συνταγματικά ορθή την πρώτη, το πρώτο μνημόνιο, την πρώτη διάθεση του πρώτου μνημονίου που έλεγε ότι θα πρέπει να είναι μέχρι το 16,2% η συνταξιδοτική δαπάνη ως προς το ΑΕΠ. Mm -hmm. Και αυτό συνέβαινε διαδοχικά με τι διαδοχικέ ε, περικοπές. Στην Πορτογαλία το έχω ξαναπεί και εδώ σε εσά. Οι δικαστέ δεν σκέφτηκαν έτσι και είπαν: Το πρώτο μνημόνιο ήταν αντισταγματικό και δεν γίνανε όλα αυτά που γίνανε εδώ. Γι' αυτό η Πορτογαλία δεν μπήκε, μα ναι. δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία ναι. μιας διαρκούς περιδίνηση καθόδου των οικονομικών δεδομένων της χώρας σε μια διαρκή πτώση. Ναι. Όταν πέφτει το ΑΕΠ, ναι. πέφτουν και οι συντάξει. Όταν ιδέες με το συνδέθηκε με αυτόν τον τρόπο ε, οι συντάξει, συνδέθηκαν συντάξει ή να πάει το συντάξιμο με το ΑΕΠ, ήταν εν συνεχεία η πτώση ραγδαία. Διαρκώ. Δεν τέθηκαν ποτέ και από την αρχή, και αυτό είναι που λέγαμε εμεί, γιατί ήμασταν αντίθετοι. Γιατί ακούμε πολλέ φορέ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντίθετο, ναι, είμαστε αντίθετοι και αποδεικνύεται γιατί ορθώ είμαστε αντίθετοι. Το Συμβουλίο τη Επικρατεία που κακώ είπε ορθώ ότι, ήταν ορθό το πρώτο μνημόνιο, τώρα αναγκάζεται να πει ότι ήταν λάθο. Αυτή είναι η συνεπή στάση που πρέπει να έχει η Ρωμέλια. Θέλουμε να δούμε τι θα λέει. Πρέπει να ολοκληρώσουμε ναι. την εξή σκέψη. Ναι. Ο νόμο 4387, ο νόμο ο λεγόμενο Κατρούγκαλο, ο νόμο με τον οποίο τιμωρήθηκε ο ΕΦΚΑ και παράγονται τώρα οι συντάξει, έλαβε υπόψη Όλε αυτέ τι σκέψει που κάνει το Σύμβουλο τη Επικρατεία τώρα, καθυστερημένα, mm -hmm. ότι πρέπει να υπάρχει αρχεία τη αναλογικότητα, ο σεβασμό των όρων αξιοπρεπού διαβίωση, ότι δεν πρέπει Όλο τα μέτρα είναι να η είναι υπεροριζόντια, πρέπει τα μέτρα αυτά να είναι ανάλογα ε, και με το επίπεδο ζωή των ανθρώπων, τι εισφορέ κατέβαλαν. Mm -hmm. Αυτού του κανόνε του στηρίζει ο νόμο 4387. Ε, έχει μπερδευτεί το σύμπαν πια. Με όλα αυτά που γίνονται. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει το Συμβουλίο τη Επικρατεία. Έχει σημασία που το λέτε, έχει μπερδευτεί το Συμπάν, Γιατί για αυτή τη στιγμή οι δημόσιοι υπάλληλοι πως είναι ανεπίτρεπτη μείωση του επίπεδου τη ζωή του με αυτέ τι περικοπέ, δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, και όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και άδειε. Και τώρα, ξέρετε, ανάλογα από αυτή την απόφαση, πώ θα κρυθεί από την ολομέλεια του ΣΤΕ, θα αρχίσουν και οι προσφυγέ, θα και εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει μετά η κυβέρνηση. Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να δοθούν πίσω χρήματα, κύριε Πετρόπουλε. Θα σα πω και γι' αυτό. Ναι. Ε, το Συμβούλιο τη Επικρατεία στην πρώτη του απόφαση έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει ε, αναλογιστική μελέτη, mm. να υπάρχει στάθμιση δημοσιονομική του δημοσιονομικού κόστου ω προ αυτά τα θέματα. Και μάλιστα το λέει και τώρα. Και το έκτο τμήμα του Συμβουλίου τη Επικρατεία τώρα λέει έπρεπε να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντε, ναι. αν θα μπορούσαν να γίνουν. Εμεί τα κάναμε αυτά. Τα κάναμε. Ο νόμο 4387 του 16. Mm -hmm. Αυτό ακριβώ έκανε. Έγινε μια αναρωστική μελέτη και πήραμε όλε τι περιπτώσει τι μετρήσαμε με τη συμβολή και του Διεθνού Γραφείου Εργασία και με την παρακολούθηση των δανειστών και υπό την, αυτή, από αυτό το πρίσμα βγάλαμε τι συντάξει που βγάλαμε. Δηλαδή, είναι συντάξει οι οποίε παίρνουν την εθνική σύνταξη όλοι, διότι όλοι συμβάλλουν στα οικονομικά βάρη, με τον τρόπο που ρυθμίζεται αυτό σε λεπτομέρειες στο νόμο α, μέχρι 20 χρόνια και πάνω είναι το ίδιο ποσό, κατά τα 20 μέχρι τα 15 μειώνεται κατά ένα έτος, ένα έτος, ένα ποσοστό. Mm. Για να μην μπερδευόμαστε με νούμερα, είναι... αυτός είναι ο κανόνας και είναι το αντάλλαγμα της συμμετοχής όλων στην οικονομική ζωή της χώρας φορολογούμενη. Και παίρνουν αυτό το μέρος. Το άλλο είναι το ανταποδοτικό μέρος. Και το ανταποδοτικό μέρος είναι ανάλογα αυξημένο, σε σχέση με τις φορές που κατέβαλε κανείς. Ή μειωμένο. Αν έδινε πολλά χρήματα, παίρνει πολύ μεγάλη σύνταξη. σύνταξη. Και γι' αυτό το λόγο προκύπτουν και πάρα πολλές συντάξεις, οι οποίες είναι πολύ αυξημένες. Επομένως, να μας πει τώρα το Συμβουλίο της Επικρατείας από πού θα τα πληρώσουμε, όταν το ίδιο το σύστημά μας μέτρησε τις δυνατότητές του για να κάνει αυτές τις παροχές, θα πρέπει και να εξηγήσει. Έχει τουλάχιστον να συμπεριλάβει στη σκέψη με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστούν εκείνα τα χρήματα που χρειάζεται, ώστε και η υγεία να έχει χρήματα και η παιδεία να έχει χρήματα και τα δημόσια έργα να έχουν, έχουν χρήματα. και οι μισθοί των υπαλλήλων να έχουν χρήματα και οι μισθοί των ίδιων των δικαστών να μπορούν να πληρωθούν. <Και> Εκτό αν πρόκειται να μειώσουν τι δικέ του αποδοχέ, δεν ξέρω τι θα προτείνουν. Αλλά όλο αυτό πρέπει να είναι μετρημένο και σοβαρά μετρημένο, διότι η χώρα προχωράει σε μια νέα φάση ανάπτυξη. Τα έχει μετρήσει όλα. Σήμερα θα ψηφιστεί ο προπολογισμό, ο οποίο πραγματικά είναι τεκμηριωμένο μέχρι κεραία για το πώ και πού θα πάνε οι πόροι που εξασφαλίζονται από τόσα χρόνια αγώνων και θεσιών. Και δεν δικαιούται κανεί να διαταράξει μια ομαλή πορεία που ξεκινά από εδώ και πέρα για να έχουμε επιτέγματα τέτοια από τα οποία θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα για όλου. Αυτή η απόφαση, η οποία είναι σημαντική σπουδαιότητα, δεν είναι ακριβώ απόφαση. Αυτή η πρώτη εκτίμηση τώρα του τμήματο, του έκτηματο τη Ολομέλεια του ΣΤΕ, πιστεύετε ότι ανατρέπει όλη αυτή την ισορροπία που μα λέτε, έρχεται δηλαδή και δημιουργεί μια άλλη, ένα άλλο κλίμα. Δεν ξέρω τι θα πούν, θα δούμε τι θα πούν. Ναι. Αλλά αυτό που θα πούνε πρέπει να περιλαμβάνει όλε αυτέ τι προποθέσει τι οποίε το ίδιο το Συμβούλιο τη Επικρατεία στο πρώτο μνημόνιο έθεσε. Είχε και διατύπωσε και στο δεύτερο. Και το 2015, όταν έβγαλε την πρώτη του απόφαση, είπε τα λεφτά θα είναι αναδρομικά μόνο για όσου έκαναν τι αιτήσει. Ναι. Τα είχα πει και εδώ. Θα θυμάστε προφανώ ναι, ναι. και στο δημοσιολόγο μου ότι όταν έσπαθαν όλοι και ζητούσαν 5, 10, 30 ευρώ ή πουλούσαν εφημερίδε για να πάρουν αναδρομικά όλοι. Το Συμβούλιο τη Επικρατεία είχε πει επειδή υπάρχει περιορισμό. Ο δικό του, που δέχτηκε ο συνταγματικό, ω προ το ύψο τη δαπάνη, δεν μπορεί να πάρουν όλοι. Έτσι είπε το Συμβουλίο τη Υπηρεσία. Πολιτικά και κοινωνικά, από τη δική μου σκοπιά, αυτό πάσχει ω προ την έννοια τη ισονομία ναι. και του δικαιώματο όλων. Έχουμε μια διαφορετική αντίληψη από την πολιτική ματιά που βλέπει αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι ωφελημένο εκείνο που πρόλαβε και δεν είναι ο τρόπο αυτό. Που για τη δική μα κυβέρνηση αποδίδει κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία. Θα δούμε λοιπόν την απόφαση αυτή τελικά τη Ολομέλεια του Συμβουλίου τη Επικρατεία, ποια θα είναι η τελική, θα το παρακολουθήσουμε. Θέλω, έχω, θέλω να πούμε για τι συντάξει, γιατί ακόμα υπάρχει κόσμο, υπάρχουν τηλεθεατέ οι οποίοι έχουν απορίε και για τι συντάξει, κύριε που έχουν δοθεί και αυτέ που εκκρεμούν και έτσι επικουρικέ. Θέλω να δούμε μαζί και μετά θα πάμε να πούμε και τι είπατε ακριβώ στην Ολομέλεια. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικέ εξαγγελίε που κάνατε. Να πάμε να δούμε τι κάρτε που έχουμε ετοιμάσει για τι εκρεμίε κύριε συντάξει. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, έω 31 Δεκάτου του 2014 είχαμε 168.922.000 συντάξει σε εκκρεμότητα. Έτσι. Yeah. 30 Δεκάτου του 2018, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα, είναι μόλι 40.688, δηλαδή. Επειδή έχουν υποβάλει πολλοί βουλευτέ ερωτήσει επίκαιρε για το πού βρισκόμαστε με την έκδοση Έχω των συντάξεων. Έχω απαντήσει τουλάχιστον πέντε φορέ μέχρι ναι. τώρα, τώρα και λοιπόν... βλέπετε κάτω κάτω mm -hmm. ότι από τότε που αναλάβαμε την κυβέρνηση, όχι μόνο μειώσαμε στι 40.000 τα υπόλοιπα που δεν έχουν καταβληθεί, ήταν 168.000 εκκρεμότητα, έχουμε δώσει και 448.700 επιπλέον κύριε συντάξει. Μιλάω για κύριε συντάξει. Ναι. Χώρια τα ΕΦΑΠΑΞ και τι επικουρικέ. Δηλαδή είναι θεαματικά υψηλή η απόδοση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας και αποδεικνύει ότι εμεί δεν κάναμε συγκράτηση παροχών. Δηλαδή αυτά που λένε με ανοησία πολύ ότι εγώ έδωσα εντολή να μην, να μην δίνονται συντάξει για να, μαζευτεί το πλεονάσμα. Αν ο Ισημάρη έχει βγει και ένα φορέα που επικαλείται τάχα το φορέα εκπροσώπηση των συνταξιούχων και έχει κάνει και μηνυτήρια για αναφορά. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι κάθε άλλο παρά υπήρξε εντολή για να μην δοθούν. Και δόθηκαν και δίνονται και με συνεργεία των υπαλλήλων τα οποία πληρώνονται επιπλέον και τώρα ακόμα επέγραψε την χθε προχθέ ε, ε, την επαυξημένη αμοιβή του mm -hmm. για να μπορούν να βγάλουν γρηγορότερα και τι υπόλοιπε συντάξει. Τώρα, αυτό το 40.688 είναι που είναι σε εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, αν δεν κάνω λάθο. 40.000. 40, Αυτές Αυτέ εσεί σε τι χρονικό ορίζοντα βλέπετε ότι θα δοθούν, Υπάρχει περίπτωση μήνα. να μηδενίσουμε τον κοντέρ, κύριε Πετρόπουλο, δηλαδή το, να το, δοθούν. Το δεν μηδενίζεται. Δεν μηδενίζεται. να φτάσουμε σε ένα πολύ θα χαμηλό θα επίπεδο. θα μηδενιστεί. Τώρα δεν μηδενίζεται ποτέ, διότι κάθε μήνα έρχονται νέε συντάξει. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι Λέβαια. οι 40.000 είναι περίπου ε, 4 μηνών, τρει μήνε όταν περνάνε, θεωρείται ληξη mm -hmm. η σύνταξη και αυτέ είναι οι 40.000. Ε, όταν κάθε μήνα κάνει γίνονται αιτήσει από 12 μέχρι και 15.000 αιτήσει για νέε συντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ο αριθμό. Έρχεται κάθε και προστίθεται ανάλογα με το πόσοι θα έρθουν. Mm -hmm. Τα μηδενιστή, όταν το σύστημα του ΕΦΚΑ θα λειτουργεί στην εντέλεια με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Όταν θα έχουμε την ηλεκτρονική και αυτό το θα έχουμε, δεν είναι μια αόριστη εξεγένεια του μέλλοντο. Mm -hmm. Οργανώνεται ήδη, λειτουργεί ε, ο μηχανισμό επεξεργασία αυτών των παραμέτρων για να μπει σε εφαρμογή. Θα ξεκινήσουμε το διεθνή διαγωνισμό, γιατί είναι ένα μεγάλο σύστημα με μεγάλο κόστο. Για να φτιαχτεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που ο καθένα θα ξέρει και τη σύνταξη θα πάρει. Και αν βάλει και παραπάνω χρήματα, γιατί υπάρχει αυτό το δικαίωμα εισφορών. Πόσο περισσότερη σύνταξη θα βγάλει, Γιατί όπω είπα, όσα περισσότερα δίνει, τόσο μεγαλύτερη σύνταξη παίρνει. Και επομένω, με ένα κουμπί, ακριβώ όπω σα το λέω, την επόμενη μέρα τη αίτηση θα παίρνει τα λεφτά. Αυτό, αυτό θα γίνει ξέρετε. στο μέλλον. Αυτό Δεν γίνεται ξέρετε, τώρα. το. Ε, θα το κάνουμε. Αυτό, που κάθε αυτό είναι ο Ιωαννιέ Φορέα Κοινωνική Ασφάλιση. Γιατί... Που κάποιοι θέλουν να διαλύσουν. <σχελίως> θέλουν να διαλύσουν κάτι που έχουμε δημιουργήσει ω χώρα μετά από. Ε, Δεκαετίε, να μην πω από τότε που ιδρύθηκε το σύστημα, προφανώ από τότε. Αποδίδει πάρα πολύ καλά και θέλουν να το διαλύσουν. Ε. Κάποιοι θέλουν να διαλύσουν, να αναφέρεται στην αντιπολίτευση, να υποθέσω και στα όσα λέει η αντιπολίτευση. Και για σε κάποιου οι οποίοι είναι ανενεργοί φορεί. Είναι ανενεργοί αν, 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 φορεί mm -hmm. και δεν εκφράζουν το δυναμισμό που θα έπρεπε ω κίνημα και ω λαό να αντιμετωπίσουν τι δυσκολίε και του κινδύνου, διότι δεν είδα ακόμα κάποια οργάνωση συνταξιούχων ή εργαζομένων ή οποιοδήποτε φορέα να πει Όχι, δεν θα περάσουν τα σχέδια με για την κατάρριξη των συντάξεων, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα καταρριχθούν οι συντάξει. Πάντω, καταρχήν οι κύριε θα μειωθούν mm. δραματικά με το σχέδιο που έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία. Απλά mm. πράγματα είναι. Όταν έχει 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα κάθε μήνα, κάθε χρόνο, αν μπει το, εφαρμ... το... σε πρόβλημα. Βέβαια, τα ΜΑΣΑΕ τελευταία το παρατείνει, αρχικά το Δεκέμβριο του 2017, mm -hmm. είχε πει αυτό ακριβώ που οδηγούσε σε 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα ετησίω. 2,5 δισεκατομμύρια έλλειμμα σημαίνει περικοπή των συντάξεων από τον πρώτο χρόνο. Δεν ξέρω που θα καταλήξει ο δικαιούς μου τη οτάξης, κάθε φορά λέει και άλλα πράγματα. Πάμε να δούμε μαζί τις εκκρεμίε επικουρικές συντάξεις στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Έως 31 Δεκάτου του 2014 είχαμε 154.222 συντάξεις που ήταν σε εκκρεμότητα επικουρικές. Πριν από ένα μήνα 30 Δεκάτου του 2018 έχουμε φτάσει σε 78.848 επικουρικές συντάξεις ε, που είναι σε εκκρεμότητα και περιμένουν ο κόσμος να λάβει. Καταβλήθηκαν αυτό το διάστημα 15-18 221.270 συντάξει. Ναι. Και εκεί έχουμε μεγάλη απόδοση και γρήγορη έκδοση των συντάξεων. Και θα συντάξεων. έχουμε ακόμα μεγαλύτερη απόδοση διότι ναι. οι επικουρικές πλέον θα δίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Περάσαμε διάταξη πριν από δύο εβδομάδε, τρει, σύμφωνα με την οποία όποιο έχει πάρει κύρια σύνταξη και είναι στο ίδιο φορέα, αυτομάτω θα παίρνει για την επικουρική. Δεν χρειάζεται να την ψάχνουμε, mm -hmm. διότι τεκμέρεται ότι έχει πληρώσει. Θα την ψάχνουμε μετά. Κατευθείαν. Η δήλωση του ίδιου του ασφαλισμένου θα μα αρκεί. Εκεί που δώσαμε, επαναλαμβάνω, κύρια σύνταξη, γιατί υποτίθεται ότι έχει ελεγχθεί, θα μα αρκεί για να δώσουμε και την, και επικουρική, την επικουρική και θα ελέγχεται εκ τουριστέρων. Πάμε στα εκκρεμή ΕΦΑΠΑΞ από. Το ίδιο και για τα ΕΦΑΠΑΞ θα κάνουμε. Ωραία. Τα ΕΦΑΠΑΞ λοιπόν να δούμε. 31 12 του 14 ήταν 63.500, 30, 30 του 18, 20.588, έχουν καταβληθεί το 15 με 18 αυτά τα χρόνια, 97.999 ε, 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 εφάπαξ έχουν καταβληθεί. Ε, εκεί που έχουμε τώρα μικρότερη καθυστέρηση, βλέπω μικρότερα τα νούμερα είναι σε αυτά τα Είναι μικρότερο, ωστόσο ήταν πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση. Και λιγότερα καθυστέρηση τα λεφτά στα εφάπαξ. Θα σα πω και γι' αυτό. <laughs> έχουμε περίπου 10.000 ευρώ διαφορά παραπάνω με το νόμο το δικό μας, καταβάλει το εφάπαξ, από ό,τι θα καταβαλλόταν με το νόμο Βρούτσι. Mm -hmm. 10.000 παραπάνω ευρώ για τη βασική. Ε, για το βασικό Φάπαξ. μέρο, τα 651 ευρώ, αν πλήρωνε κάποιο, το βασικό, θα είχαμε 10.000 διαφορά. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η καθυστέρηση υπήρχε γιατί από το Σεπτέμβριο του 2013 δεν καταβάλλονταν καθόλου εφάπαξ. Άρχισε να καταβάλλονται από τη δική μα κυβέρνηση. Είχαν σταματήσει. Είχαν σταματήσει διότι ούτε καν η ίδια κυβέρνηση εκείνη, η παλιά κυβέρνηση, δεν τόλμησε να δώσει. Εφάπης, διότι έβγαιναν πάρα πολύ χαμηλά. Και δεν είναι ότι δεν έβγαιναν χαμηλά, δεν ήταν μόνο αυτό, είναι ότι έβγαιναν και με έναν τρόπο ο οποίο οδηγούσε σε ανισότητα ναι. του ασφαλισμένου. Δηλαδή ανάλογα με το πλήθο όσων έβγαιναν στο... εκτό ενεργού ασφαλιστικού βίου στο, σε μια χρονιά, άμα ήταν πάρα πολύ, έπαινε μικρό εφάπαξ. Άμα ήταν λίγη, έπαιρνε μεγάλο Άλυτα. εφάπαξ. Ήταν λίγο λοταρία το σύστημα. Δεν, καλά, καταρχήν δεν μπορούσε να στέκει νομικά. Ήταν αθισταγματικό, ήταν εντελώ άνισο και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Εμεί βάλαμε τι διατάξει όπω το νόμο 4387 ορίσαμε και υπάρχουν κανόνε τη και παράγουν πολύ μεγαλύτερα ποσά εφάπαξ. Σα είπα, 10.000 παραπάνω είναι σοβαρό λογαριασμό. Θέλω να πάμε και στι συντάξει. Το μεγάλο θέμα είναι η μη περικοπή των συντάξεων από 1η-1η -πρώτη του 2019. Είναι κάτι το οποίο ψηφίστηκε πλέον στην Ολομέλεια τη Βουλή. Και πάμε να δούμε μαζί τι συντάξει που αυξάνονται από 1η-1η -πρώτη του 2019 μετά και τον νόμο Κατρούγκαλου. Βλέπουμε λοιπόν πως έχουμε γύρα γύρατος μέση αύξηση στην πενταετία κύριε Πετρόπουλε 96,27 ευρώ το μήνα. 43.232 συντάξει αναπηρία και εκεί αύξηση την πενταετία 89 ευρώ το μήνα και 174.087 συντάξει θανάτου μέση αύξηση την πενταετία εκεί έχουμε μεγαλύτερη 111,27 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά λοιπόν. Πώ ψα... Ναι, οι Στάξει γύρω από πρώτα απ' όλα έχουν ένα καλύτερο α, ποσοστό αύξηση mm -hmm. λόγω τη αυξημένη εισφορά η οποία δεν λαμβανόταν υπόψη με το παλιό σύστημα. Το παλιό σύστημα πήγαινε με βάση την κατηγορία. Δεν πήγαινε με βάση τα πόσα πλήρωσε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η σημαντική διαφορά. Αυτό είναι γιατί μέσα στην πενταετία mm -hmm. δεν είναι για όλου mm -hmm. να εξηγηθεί. Κάποιοι θα έχουν μικρότερο από αυτό το ποσό είναι ο μέσος όρος, κάποιοι θα έχουν πολύ πιο αυξημένο. Αλλά όλοι αυτοί θα έχουν ε, αυτό το, το ποσό αυξήσεων. Ναι. Ε, στην αναπηρία οφείλεται ότι το ανταποδοτικό μέρος δεν έχει καμία μείωση. Ενώ με τον παλιό νόμο, με τις παλιές διατάξεις των προηγούμενων νόμων, η, η αναπηρία είχε μείωση ποσοστιαία ακόμα και στο ανταποδοτικό μέρος. Επειδή τώρα με τον νόμο το δικό μα μόνο η εθνική σύνταξη έχει μείωση, το ανταποδοτικό δεν έχει καμία μείωση, είναι <συνήλεια> δυνατό ακέραιο. Υπάρχει αυτή η αύξηση. Αύξη. Και στι συντάξει θανάτου. Φαίνεται ότι πραγματικά με τον τρόπο που υπολογίζονται οι συντάξει, αυξ, να αυξάνονται ανάλογα με τι εισφορέ που αποδόθηκαν, εδώ έχουμε μια θετική επίδραση και αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι το νέο σύστημα που έχει τεθεί σε ισχύ με τον ΕΦΚΑ. Με τον Ενίο Φορέα Κοινωνική Ασφάλιση, mm -hmm. ε, δεν οδηγεί σε μειώσει. Οι μειώσεις υπάρχουν εκεί που έχουμε λιγότερε φορές, εκεί που έχουμε μικρότερε ηλικιακέ ε, περιόδου, δηλαδή που βγήκαν πολύ νωρίτερα στη σύνταξη κάποιοι. Εκεί υπάρχουν πραγματικά αυτέ οι μειώσει. Yeah. Αλλά έχουμε βάλει κανόνε τέτοιου που με την εθνική σύνταξη αυτά απαλύνονται. Και πρέπει να πούμε και το τελευταίο, ναι. ότι έχει αποδειχθεί από το σύστημα πια ότι και ένα μέρο του ΕΚΑΣ που χάθηκε βελτιώνεται στι χαμηλέ συντάξει. Διότι υπάρχει μια αύξηση στι χαμηλέ συντάξει σημαντική. Μα κατηγορούν γι' αυτό. Μα λένε ότι πρημοδοτούμε αυτού που δεν κατέβαλαν πολλά και παίρνουμε από του πλούσιου πολλά. Ναι. Αυτά τα έχετε ακούσει πολλέ φορέ και εσεί προφανώ στο παρελθόν. Θεωρούμε ότι είναι δίκαιο να ενισχύουμε τα κατώτερα στρώματα με ένα επίπεδο αξιοπρεπού διαβίωση και αυτό για μα είναι κριτήριο πολύ σοβαρό και για την πολιτική μα και για την κοινωνία. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κύριε Πετρόπουλη, το οποίο, στο οποίο αναφερθήκατε στην Ολομέλεια. Ε, είπατε πω θα έρθουν διευκολύνσει για του οφειλέτε. Θα μα εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει αυτό. Αυτό το κάνουμε από την αφορά. αρχή, κυρία Κοντογιώργη. Ναι. Και δεν πρόλαβε να τα ακούσει ο κ. Μισοντάξη και, και αναγγείλει από τη Θεσσαλονίκη δύο μέρε μετά την δική μου προαναγγελία ρυθμίσεων στου οφειλέτε mm -hmm. και είπε για 120 δόσει γενικώ. Είπε βέβαια ότι θα δίνει και για τα παιδιά για την υπογεννητικότητα. 2000, 2000. Κανεί δεν πρόσεξε όμω ότι μίλησε με κριτήρια. Δεν θα είναι ο καθένα που γεννά. Και πρέπει να αν καθίσουμε να μελετήσουμε το δημογραφικό, ξέρετε. Αυτοί που έχουν μεγάλα εισοδήματα δεν κάνουν πολλά παιδιά. Διότι έχουν μεγάλε απαιτήσει οικονομικέ λόγω του επίπεδου ζωή, και αυτοί είναι που σκέφτονται αν θα πρέπει να κάνουν παιδιά. Mm -hmm. Γιατί είναι πολλοί οι με δεν το να αναλύσω τώρα. Είναι, είναι, το τα κριτήρια πάντω χρειάζονται. στο θα, 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 Τα κριτήρια είναι, χρειάζονται. Προφανώ, αλλά δεν αντιμετωπίζετε το δημογραφικό με τέτοια μέτρα. Ναι. Δεν αντιμετωπίζετε το δημογραφικό με τέτοια μέτρα. Διότι αν είναι να δώσει χρήματα σε αυτόν που έτσι κι αλλιώ γεννούν παιδιά, δεν είναι αυτό το κίνητρο. Είναι το κίνητρο τη υποβοήθηση, το καταλαβαίνω. Είναι κοινωνικό, είναι προνοιακό. Mm -hmm. Και γι' αυτό είπε ο κ. Μητσοτάκη με προνοιακά κριτήρια. Δεν το είπε έτσι, με τον όρο προνοιακά, αλλά είπε με κριτήρια και κανεί καταλαβαίνει ότι είναι προνοιακά. Και δεν είναι κακό να ενισχύσει προνοιακά, αλλά αυτό το κάνουμε ήδη ναι. εμεί. Άμα μα πει από πού θα πάρει τα 2000 που θα δίνει, θα δούμε τι θα είναι αυτό. Διότι η κυβέρνηση δική μας κάνει προνοιακή πολιτική, ιδιαίτερα ενισχυμένη σε αυτά ακριβώς τα στρώματα για τα οποία μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης. Όσον αφορά τις δόσεις, λοιπόν, και ναι, τις τις δόσεις, τις δόσεις. Όσο αφορά τις οφειλέτες. Ε, θα κάνουμε τα πάντα, το έχω πει και το κάνουμε εξ αρχής. Το είχα πει όταν λάβαμε ακόμα την κυβέρνηση, ότι στο κέντρο της προσοχής μας θα είναι... Οι άνθρωποι που στέναξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. 97% των οφειλετών δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια πριν εμεί αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Mm -hmm. Και έχουμε πάρει ήδη από την πρώτη χρονιά, από το πρώτο εξάμενο, μέτρα ανακούφιση. Καταργήσαμε τι ποινικέ κυρώσει και τι ποινικέ διώξει των οφειλετών που χρωστάνε για τον εαυτό του ελεύθερου επαγγελματίε στέναζαν τα, τα, τα πινάκια στα δικαστήρια με αξιοπρεπείς ε, ανθρώπους. Ανθρώπων, ναι. ανθρώπους. Μαγαζάτος, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ήταν στα δικαστήρια κατηγορούμενοι. Που μας μιλάει εμάς στη Νέα Δημοκρατία ότι νοιάζεται τους μικρομεσαίους και εμείς τους καταβαραθρώνουμε. Αυτή ήταν η εικόνα. Και τέλος πάντων όλα τα μέτρα που πήραμε ήταν στην κατεύθυνση αυτή. Έχουν μείνει αρκετές περιπτώσεις που δεν μπορούν να μπουν στι ήδη υπάρχουσε ρυθμίσει του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Στο επόμενο διάστημα στο, στην προσοχή μα είναι αυτό ακριβώ το πρόβλημα, το οποίο θα λυσμίδει το ΚΕΑΟ, το Κέντρο Εξασφαλιστικών Οφειλών. Απέχει από καταδίωξη τέτοιων περιπτώσεων. Είμαστε σε μέτρα θετικά για να βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα και να ανακουφίσουμε αυτόν τον κόσμο, ο οποίο τελικά είναι στραγγαλισμένο και εκτό κοινωνία. Δεν μπορεί κανεί να ζει. Σε, ένα, σε μια κοινωνία η οποία κατά τα άλλα πρέπει να αναπτυχθεί και οφείλουμε να την αναπτύξουμε, με ανθρώπους που είναι στο περιθώριό τη. Πρέπει να σταματήσει αυτή η περιθωριοποίηση και θα το κάνουμε αυτό. Εμεί θα το κάνουμε αυτό. Θέλω να πάμε στο, λίγο να πούμε για το κοινωνικό μέρισμα, κύριε Πετρόπουλη. Υπάρχουν προβλήματα και το ρωτάω. Έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν βγει και έχουν δει ότι υπάρχουν κολλήματα, υπάρχουν κάποια προβλήματα στα εισοδηματικά κριτήρια που πετάνε έξω πάρα πολύ κόσμο. Γίνονται λάθη, έχουν γίνει λάθη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το λάθο υπάρχει, κύριε Κατογιώργη, από την ίδρυση του ελληνικού κράτου που ποτέ δεν είχε περιουσιολόγιο, είτε οικονομικό, είτε κτηματολόγιο. Υπάρχει εκεί πέρα μια α, κατάσταση ακαταστασία. Mm -hmm. ε, μια στολή εικόνα. <coughs> γιατί δεν έχει μια ακριβή εικόνα Σε για αυτόν τον κόσμο. Ναι. Και υπάρχει πρόβλημα. Θα το έχετε ακούσει κι εσεί, όπω το ακούω κι εγώ, να παραπονούνται πάρα πολλοί άνθρωποι ότι έχουν πάρει μέρισμα άτομα τα οποία κανονικά δεν θα έπρεπε να, να το πάρουν. Δεν δικαιούνται. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Το έχετε ακούσει. Βουάω το όπω πολλέ φορέ. Και κάποιοι γιατί που το δικαιούνται και έχουν και τα κριτήρια δεν, έχουν, δεν μπορούν δεν να το πάρουν. Δεν υπάρχουν πιστοποιημένα με έναν τρόπο ακριβή όλα τα στοιχεία. Εκεί μπορεί να διαφύγει κάτι. Πώ θα λυθεί όμω αυτό, κύριε Πετρούπολη, γιατί είναι κάτι που η κυβέρνηση, ξέρετε, το κοινωνικό μέρισμα το λέει πάρα πολύ και θα, θα, θα δημιουργήσουμε και θα ολοκληρώσουμε το περιουσιολόγιο, το περισσολόγιο δεν είναι. Τώρα θα γίνει αυτό, θα ολοκληρωθεί δεν... το περισολόγιο. τώρα. Το έχουμε ανακοινώσει ναι. και το δουλεύουμε. Δεν είναι εύκολο. Το χρηματολόγιο είναι από ειδήσει του ελληνικού κράτου. Και αυτό, έχει κρεμότητα. Τώρα είναι. φτιάχνεται. Βέβαια. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρο έχει δημιουργηθεί και το δημιουργούμε. Μην μα ρίχνουμε σε 3,5 χρόνια τι αμαρτίε όλων των Όχι, νέα αλλά νέα. λέτε 200 για το περισιολόγιο. Για πόσα χρόνια κλείνει η Ελλάδα το, το κοινωνικό μέρισμα πόσο ε, θα τραβήξει. Ε, Εμεί ω κυβέρνηση που θα εξακολουθεί να βρίσκεται στην ευθύνη για να λύσει αυτά τα προβλήματα και το 2021 και το 2022 και με τη δική μα κυβέρνηση θα κάνουμε απολογισμό αυτού του 200 ή 30 ετών. Πάτε ναι, ναι προφανώ θα το κάνουμε. <laughs> γιατί είμαστε σε μια άλλη φάση μια νέα Ελλάδα που δημιουργούμε και πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση με το παρελθόν που αφήσαμε πίσω μα. Αυτή... Και θα το κάνουμε mm -hmm. αυτό. Να είστε βέβαιοι θα Επειδή... το κάνουμε. Γιατί αν καθίσει κανεί να σκεφτεί τα παιδικά του χρόνια τα μεσαία και τα κατοπινά και τα τωρινά, θα δει ότι πράγματι αφήνουμε πίσω μα μια κατάσταση η οποία ήταν ανερμάτιστη, ανοργάνωτη, χαόδη, σκανδαλώδη, πάντω χωρί καμιά νοικοκυροσύνη από του νοικοκυρέου. Και βλέπουμε μια Ελλάδα που βάζει τα πράγματα στη σειρά, δημιουργεί όρους δίκαιη ανάπτυξη και ένα ενό τρόπου απολογισμού προ του πολίτε. Εγώ κατηγορούμε γιατί έβγαλα το δελτίο απολογισμού της κοινωνική ασφάλειας στους πολίτες. Το κάναμε την πρώτη χρονιά, το κάναμε τη δεύτερη. Βρέθηκαν κάποιες περιθωριακέ εφημερίδε να μιλάνε για προκλογική προσπάθεια. Mm -hmm. Μα άμα δεν λογοδοτεί ο κάθε πολιτικός και η κυβέρνηση στο λαό αυτό είναι έλεγχο, αυτό είναι δημοκρατία, τι άλλο πρέπει να γίνει. Για να κλείσουμε... Και αυτό θα το κάνουμε συνεχώ. Και το εμείς, κοινωνικό μέσμα, θέλω να μου πείτε, έχετε, έχετε χρονοδιάγραμμα πότε θα φτιαχτούν όλα αυτά τα προβλήματα, πότε θα ολοκληρωθεί. Προχωράνε και ναι? η κυρία Παπανάτσιο κάνει δουλειά στο Υπουργείο ναι? Οικονομικών να κάνουμε ένα πιο ακριβέ περιουσιολόγιο. <χωράνε> Ξέρετε, Εκεί όταν είναι κρυμμένη ναι. η ιστορία του, του καθενός, ναι, κρυμμένη είναι. Ξέρετε τι γίνεται. Ναι. Θέλει Ωραία. ένα χρόνο να δούμε συστήματα τέτοια, τα οποία είναι ένα Επειδή μιλάμε υφέρ. για την οικονομία και προπολογισμό του 19, αναφέρεται στην οικονομία, στα μεγέθη, στο τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, χρειάζεται σταθερή οικονομία αυτή την εποχή, κύριε Πετρόπουλο, για να έχουμε... Ε, επενδύσεις, προσελίξη επενδύσεων, ανάπτυξη της χώρας και χρειάζεται και μια σταθερή πολιτική σε αυτή τη χώρα για να συνεχίσουν ε, για να έρθουν αυτές οι επενδύσεις αυτή και ανάπτυξη που, που λέμε. Αυτή είναι πολιτική η κυβέρνησή μας, Θέλω... έχει σταθερή πολιτική mm -hmm. και ο προπολογισμό που σήμερα θα ψηφιστεί έχει βάλει τους κανόνες ε, που με τρόπο πιστικό δημιουργεί προϋποθέσεις για το αύριο. Θέλω να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργό χθε μιλώντα στου κοινοβουλευτικού συντάκτε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Και όταν λέμε για μια σταθερή πολιτική, στη μια σταθερή κατάσταση, μιλάμε και για μια κατάσταση που αφορά τη συγκυβέρνηση. Ο κ. Τσίπρα ρωτήθηκε από του κοινοβουλευτικού συντάκτε για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο κ. Καμένο από την κυβέρνηση. Και όπω είδατε, με χιούμορ και καλή διάθεση ο Πρωθυπουργό είπε: Όχι, ρε παιδιά, πού να πάει, μην ανησυχείτε. Είναι ένα θέμα όμω το οποίο υπάρχει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ένα θέμα το οποίο απασχολεί, είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται και στα στελέχη και του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Πού θα πάει αυτή η συγκυβέρνηση, με όλα τα προβλήματα, με όλα τα αγκάθια, με όλε τι διαφοροποίησει, εσεί τι βλέπετε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενο που αυτή η κυβέρνηση έχει πάει σε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και όταν έχει κυβερνητικά σχήματα, εκείνο που ξέρει και το πρωτοτέλεσμα θα έχει και διαφορέ. Εδώ διαφορέ έχει το ίδιο στο σπίτι δεν θα έχει και με ένα χώρο ο οποίο έχει άλλη ιδεολογική αφετηρία. Ναι. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενο, πιστέψτε με, και αυτό που θα έλεγα πάνω απ' όλα ότι είναι ένα υπόδειγμα συνεργασία διαφορετικών διαφορετικής προέλευσης πολιτικών χώρων, mm -hmm. που δείχνουν, για να μην ψάχνω την Ελλάδα, πού την ψάχνουν την Ελλάδα της συμφωνίας και της συνευθύνης και τη ε, Πώ το λένε, Πομπόνια και συνένεση. Να τη η Ελλάδα τη συνένεση. Δεν είναι συνένεση η κυβέρνηση με Ανέλ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνένεση. Και ποιοι ενοχλούνται με αυτή τη συνένεση. Εκείνοι που λένε ότι θέλουν συνένεση, αλλά πλήττουν τη συνένεση. Ε, αυτό που έχουμε κάνει είναι πραγματικά πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει τεράστια διάρκεια, έχει αποτελέσματα και αυτό είναι που εννοεί ο Πρωθυπουργό προφανώς πού να πάει. Ο Καμένος δεν το λέει υπερηφρονητικά ή υποτιμητικά <συμή> προ τον πάνω των Καμένο. Το λέει από την άποψη ότι και εκείνο έχει την εμπειρία ότι είναι συμμέτοχο σε μια ιστορική περίοδο για τη χώρα. Μάλιστα. Και αυτό είναι που έχει πάλι μεγάλη σημασία και ω παράδειγμα για τον ελληνικό λαό. <συμή> και θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία με αυτή την αντίληψη ω ΣΥΡΙΖΑ συνένεση. Αλλά ξέρετε κάτι, διάβαζα τι δηλώσει του κυρίου Βενζέλου, <συμή> ο οποίο θέλει με τη Νέα Δημοκρατία για να. Τελειώνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και να φτιάξει τη συνέντευξη. Α συγκρίνουν οι Έλληνε τι είναι αυτό που περιμένουν από μια τέτοια εκδοχή. Θέλω να κλείσουμε το θέμα, το χθεσινό, την βομβιστική επίθεση εναντίον του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑ κύριε Πετρόπουλη. Με στεναχώρησε πάρα πολύ, κύριε. Έχει χτύπημα στη δημοκρατία και πολύ. την ενημέρωση. Έπληξε και το δικό μου συνέστημα. Ναι. και, και, και Πώ να σα το πω. Εκεί υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται. Φίλοι. Φίλοι. Mm -hmm. Είναι άνθρωποι δικοί μα άνθρωποι που δουλεύουν για το μεροκάματο Που κάτω από ορισμένου όρου βεβαίω λειτουργούν όπω λειτουργούν. Το ξέρουμε. Η δημοσιογραφία έχει τι δικέ τη δυσκολίε. Λυπάμαι, αλλά έχω και εγώ μια εμπειρία στη σχέση μου με του δημοσιογράφου που έρχονται και εκ των υστέρων μου εκμυστρέφονται. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ. Αυτή ήταν η γραμμή. Μου είπανε βάρατον. Και πολλέ φορέ δεν κάνουν αυτά που θέλουν. Mm -hmm. Αλλά δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι να του βάζουμε απέναντι στο, στο στόχαστρο. Αυτή είναι μια κατάσταση κακή. Ο τύπος πρέπει να αναβαθμιστεί. Πρέπει να αποδοθούν πια τα θετικά στοιχεία, γιατί χωρί δημοσιογραφία, έλεγχο και ειδήσει δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία. Και είναι μια απαράδεκτη ούτε συζήτηση. Ενέργεια η οποία δεν ωφελεί σε καμία περίπτωση μια προοπτική που η χώρα μα χρειάζεται και η κυβέρνηση θέλει. Εμεί είμαστε. Εμείς το πλήγμα είναι και προ την κυβέρνησή μα να έχουμε τέτοια κατάσταση. Δεν ωφελείται κανεί όταν κυβερνά να έχει τέτοια ζητήματα τα οποία προκαλούν σοβαρά προβλήματα κακού κλίματο στη, στη χώρα. Κακού κλίματο στη χώρα. Το αντιλαμβάνεστε. Και απορώ με τον κύριο Αλαφούζο. Του λείπει η εμπειρία, η πολιτική, δεν ξέρω τι κάνει. Γιατί το είπε αυτό, από ότι ορμήθηκε. Ότι μπορεί δηλαδή να είναι ηθικός αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα δεν μεγάλο θέμα. Τώρα. Εκείνον... Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να έχει είναι... και τον καημό του. Έχει είναι κάθε... μεγάλο θέμα. Έχει και τα πάθη του κάθε άνθρωπο. Τι γίνεται με τα Ανθρώπη, κανάλια ναι, είναι, και τι εμφανίσει. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι όμω. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. από όλη τη ύλη και εγώ σήμερα σου. έχουμε τη την συζήτηση του προπολογισμού. Μέχρι εδώ, μέχρι τι 12, μέχρι και την ψήφιση του προπολογισμού για το 2019. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Πετρόπουλη. Εγώ, Καλή σα συνέχεια. Πάμε να δούμε το θέμα που μόλι αναφερθήκαμε για το ΣΚΑΙ. Καθολική ήταν η καταδίκη των κομμάτων απέναντι στη φοβιστική ενέργεια στι εγκαταστάσει του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ. Σε γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρο τη Βουλή, ο κύριο Βούτση, τόνισε ότι είναι απερίφραστη και αυτονόητη καταδίκη, υπογραμμίζοντα πω η δημοκρατία έχει πάντοτε τον τρόπο να αποτρέπει την εισβολή του φόβου και του τρόμου στο πεδίο και την εξίσωση των πολιτικών αντιπαραθέσεων. Την κατά καταδίκη του για το τρομοκρατικό χτύπημα στι εγκαταστάσει του ΣΚΑΙ, εξέφρασαν υπουργοί τη κυβέρνηση, με την Υπουργό Προστασία του Πολίτη να διαβεβαιώνει ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει τα πάντα για τη διελεύκανση τη υπόθεση. Θέλω να σα διαβεβαιώσω εδώ σήμερα ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για τη διελεύκανση τη υπόθεση. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, στα ευνηούμενα κράτη, στη Δημοκρατία. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν χώρο. Φυσικά καταδικάζουμε κατηγορηματικά και αταλάντευστα τη συγκεκριμένη επίθεση και την τρομοκρατία. Εμείς το κάνουμε καθαρά, το λέμε και το εννοούμε. Επειδή η αριστερά τους αγώνες της τους έδωσε πάντα στο φως. Τους έδωσε στο φως με εμπιστοσύνη στο δημόσιο διάλογο, την ελεύθερη βούληση των πολιτών, κόντρα στον αποπροσανατολισμό και την αποσταθεροποίηση κόντρα στο φόβο και στη χρήση του. Γι' αυτό και η αποστροφή μας για τέτοιες ενέργειες δεν είναι φραστική. Και δεν τις καταδικάζουμε υποκριτικά, γιατί κάποιοι άλλοι καταδικάζουν, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να επωφεληθούν από το τρομοκρατικό χτύπημα. Θα ήθελα να εκφράσω την να καταδικάσω την επίθεση που έγινε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και να εκφράζω τη συμπαράστασή μου στους εργαζόμενους του σταθμού. Είναι απερίφραστη η καταδίκη της φονβιστικής, της τρομοκρατικής ενέργειας σε βάρος του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Sky. Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους των Sky και ταυτόχρονα επισημαίνουμε ότι η δική μας καταδίκη, η καταδίκη αυτής της βομβιστικής τρομοκρατικής ενέργειας είναι απερίφραστη, χωρίς αστερίσκους, χωρίς υπονοούμενο λόγο και χωρίς επιδιοκόμενες ερμηνείες όπως γίνεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Να καταδικάσω τη βομβιστική επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, μια επίθεση απέναντι στη δημοκρατία. Πιστεύω δε ότι η καταδίκη από εμά που έχουμε διαφωνήσει και η ολόψυχη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους και δημοσιογράφου έχει τη δική της ιδιαίτερη αξία και σημειολογία. Θέλω να καταδικάσω κι εγώ από τη μεριά μου την βομβιστική επίδεση ενάντια στον ε, τηλεοπτικό σταθμό Sky και νομίζω ότι εδώ είναι κάτι που είναι καθαρό ότι αυτού του είδου η επίδεση στην ουσία στρέφεται ενάντια στη δημοκρατία και την πολυφωνία. Δεν μπορεί κανένας να αντιστρέψει το νόημά τη και να ξεκαθαρίσουμε και ακόμα ότι είναι τελείως κατά τη γνώμη μου λάθος να μην αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μια τέτοια επίθεση έχει πολιτικό σκοπό. Το να προσπαθεί κάποιος να μετατρέψει αυτό το πολιτικό σκοπό σε κάτι δίθεν παιδάκια τα οποία ακούνε και εκ τούτου παρασύρονται είναι τελείως λάθος. Έχουν τη δική τους ατζέντα απειλούν τη δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλοι να είμαστε αντίθετοι. Η ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση, α, ακόμη και αν είναι σύγκρουση, διενεργείται πάντα σε ένα πλαίσιο κανόνων. Το πλαίσιο αυτό των κανόνων το καθορίζει η ίδια δημοκρατία. Το να λέμε όμως ότι αυτή η ιδεολογικοπολιτική σύγκρουση μπορεί να γίνει πηγή τέτοιων εγκληματικών ενεργειών, κατά τη γνώμη μου, καθιστά τους εκτελεστές αυτών των ενεργειών παίχτες στο παιχνίδι της δημοκρατίας. Αυτό δηλαδή που επιδιώκουμε. Την επίθεση καταδίκασαν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και βουλευτέ των κομμάτων τη αντιπολίτευση, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία Νίκο Δένδια να θέτει ερωτήματα στην Υπουργό Προστασία του Πολίτη για τη φύλαξη τη περιοχή και την αποφυγή του τρομοκρατικού χτυπήματο. Οφείλετε να εξηγήσετε στο σώμα γιατί επετράπη να υπάρξει αυτό το χτύπημα. Ο ΣΚΑ ήταν ένα στόχο ο οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Το σημείο ήταν ένα σημείο το οποίο δεν μπορούσε να φυλαχθεί. Έχουμε αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, στον κύριο Κουτρουμάνου, ζητώντα του να συγκαλέσει διακομματική επιτροπή για να συζητήσει με τα κόμματα την άρση των εμπάργων. Πιστεύω ότι η στοχοποίηση και τα επιμέρους, οι επιμέρους αποκλεισμοί δημιουργούν, ναι, βεβαίως δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα. Είτε αφορούν το ΣΚΑΙ, είτε αφορούν την ΕΡΤ. Η σημερινή μέρα μετά την βομβιστική επίθεση στο ΣΚΑΙ και αυτό θα συνέβαινε και με την επίθεση, οποιαδήποτε επίθεση, οπουδήποτε, είναι σίγουρα μια μέρα μελα... μελαγχολίας. Αλλά δεν είναι μια μέρα φόβου. Όλοι μαζί πρέπει να ορθώσουμε ένα τείχος δημοκρατίας απέναντι στα άκρα και τις ακρότητες, διότι πραγματικά δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα αυτό που γίνεται σε αυτό το επίπεδο στη χώρα μας. Απερίφραστη καταδίκη σημαίνει τρομοκρατική επίθεση στη τηλεόραση του ΣΚΑΙ και στην εφημερίδα Καθημερινή. Τρομοκρατική επίθεση φαίνεται ότι είναι αρκετά σοβαρή, πολύ σοβαρότερη από όσο είχαμε δει το τελευταίο καιρό και ελπίζω η αστυνομία γρήγορα να προχωρήσει σε Η ομοίη εγκληματική ενέργεια κατά του ΣΚΑΙ στόχευε στην καρδιά της δημοκρατίας όχι μόνο με την ηλική δύναμη της έκρηξης, αλλά με τον φρασή συμβολισμό της σιωπή που ήθελε να επιβάλλει. Σήμερα άκουσα αρκετούς οι οποίοι συνέδεαν το κλίμα μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, της ε, οξυμένης πόλωσης, άλλοι το ρίχνουν στη Νέα Δημοκρατία, άλλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι και στους δυο. Αυτό το κλίμα της πόλωσης οδήγησε στην αποτρόπαια και καταδικαστέα ε, βομβιστική επίθεση εναντίον του Σκάι. Δεν πρέπει να αφήσουμε την τρομοκρατία και το φόβο να κερδίσουν. Και θα κερδίσουν αν οδηγήσουν σε περισσότερο διχασμό και λιγότερη δημοκρατία. Ενωμένε, οι δημοκρατικέ δυνάμει θα πρέπει να σταθούμε απέναντι. Ό,τι και να μα χωρίζει είναι μικρότερο. Θα ήθελα να εκφράσω το θυμό μου για αυτό που συνέβη χθε το βράδυ στο ΣΚΑΙ και στην Καθημερινή. Και θέλω να δηλώσω ότι εμεί, ανένω κεντρών, είμαστε εδώ για να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να αποφευθούν τέτοιου είδου δολοφονικέ επιθέσεις, επιθέσει, γιατί για από τύχη μάλλον δεν θρυνήσαμε θύματα. Ανακοίνωση με την οποία καλεί τι ελληνικέ αρχέ να εντοπίσουν το συντομότερο και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη του δράστε τη επίθεση, που συνιστά επίθεση κατά τη πολυφωνία των μέσων ενημέρωση, εξέδωσε η Ένωση Συντακτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ένωση ενημέρωσε τη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, διαβιβάζοντα ταυτόχρονα μέσω του Συμβουλίου τη Ευρώπη την υπόθεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία τη δημοσιογραφία. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Αρμόδια Επιτροπή Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια Τάξη και Δικαιοσύνη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτική Πολιτική που αφορά επίγουσε ρυθμίσει του Υπουργείου Μεταναστευτική Πολιτική. Στο πλαίσιο τη συνεδρίαση τη Επιτροπή, τα κόμματα τη Αντιπολίτευση κατέθεσαν την έντονη διαφωνία του με το χαρακτηρισμό και τη διαδικασία του κατεπήγοντο αναφορικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταναστευτική Πολιτική, υποστηρίζοντα ότι η κυβέρνηση επεκτείνει για το 2019 την αδιαφανή διαδικασία, όπω είπαν, διαχείριση των κοντιλίων, αλλά και την αναδρομική νομιμοποίηση δαπανών για το μεταναστευτικό. Από την πλευρά του, ο Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική, Δημήτρη Βίτσα, υποστήριξε την ανάγκη για την επέκταση τη νομιμοποίηση δαπανών, λέγοντα ότι εξακολουθούν να είναι αυξημένε οι μεταναστευτικέ ροέ, ενώ μίλησε και για κατηγορίε χωρί στοιχεία. Ενημερώνοντα ο κ. Βίτσα τα μέλη τη Επιτροπή για το σχέδιο νόμου, αναφέρθηκε τόσο στον κορμό του, όσο και στην κατάσταση που επικρατεί στα σημεία υποδοχή και φιλοξενία. Αυτό το νομοσχέδιο είναι το πρώτο από τρία. Αυτό α το ονομάσω τακτοποιητικό. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης. Και το τρίτο έχει να κάνει με παρεμβάσεις στο μεταναστευτικό κώδικα. Σήμερα όμως το πρωί, οι παραμένοντες στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών είναι στη Μόρια 4.714, από 8.500 με 9.000 που ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο βαθύ Σάμου 3.862, και νιώθω την ανάγκη να απολογηθώ για το γεγονός ότι το πρόγραμμά μας ακόμα δεν έχει γίνει ικανό να μπορέσει να απαλύνει την κατάσταση στη ΣΑΜΟ. Στο ΠΙΛΗ στην ΚΟ 927, στη ΒΙΑΛ στοιχείο 1262 και στη ΛΕΡΟ 779. Σύνολο 11.544... Σήμερα το πρωί, από 18.000 το Σεπτέμβριο του 2018. Ο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Ψυχογειό, επισήμανε τη σημασία του νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντα ότι αυτό αντιμετωπίζει αντικειμενικέ και επίγουσε ανάγκε του προσφυγικού, ενώ απλοποιεί τι διαδικασίε για μίσθωση κατοικιών από δημόσιου οργανισμού. Αντίθετα, από την πλευρά του, ο εισηγητή τη Νέα Δημοκρατία, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, κατηγόρησε την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο για καθεστώ, όπω είπε, αδιαφάνεια, ανυκανότητα και κακή διαχείριση, χωρί, όπω υποστήριξε, σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, στην αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μιλώντα για ακατάλληλε συνθήκε Διαβίωση στα σημεία υποδοχή και φιλοξενία προσφύγων. Ενώ ο ειδικό αγορητή τη Δημοκρατική Συμπαράταξης Θεόδωρο Παπαθεοδόρου υποστήριξε για το σχέδιο νόμου ότι αποτελεί νομική και πολιτική αυθαιρεσία που, όπω είπε, συγκαλύπτει ατασταλίες στη διαχείριση του μεταναστευτικού με διαδικασίε παρέκκληση τόσο του ενωσιακού δικαίου όσο και τη αρχή των δημοσίων συμβάσεων. Ο ειδικό αγορητή τη Χρυσή Αυγή Ηλίας Παναγιώτερο κατηγόρησε στη συνέχεια το Υπουργείο για έλλειψη ουσιαστικών κανόνων και νόμων αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματο, ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, η Διαμάντο Μανολάκου υπογράμισε ότι νομιμοποιούνται παράνομε fast track διαδικασίε σε ένα νομοσχέδιο που, όπω πρόσθεσε, δεν αντιμετωπίζει το σημαντικό αυτό ζήτημα. Από του ανεξάρτητου Έλληνε, ο Αθανάσιο Παπαχριστόπουλο αναφέρθηκε στην αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα του σημαντικού, όπω είπε, έργου που επιτελεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προσφυγικού και στι διαφανεί διαδικασίε με τι οποίε, όπω είπε, λειτουργεί η κυβέρνηση. Τέλο, ο Γρηγόρη Ψαριανό από το Ποτάμι αναφέρθηκε στην αδιαφανή, όπω είπε, και χωρί λογοδοσία πολιτική στη διαχείριση κονδυλίων για το μεταναστευτικό και νομιμοποίηση τη παράκαμψη όλων των νόμιμων διαδικασιών. Στο πλαίσιο τη συνεδρίασης, τόσο το Προεδρείο όσο και οι εκπρόσωποι κομμάτων εξέφρασαν την καταδίκη του στην τρομοκρατική, όπω χαρακτηριστικά είπα, επίθεση εναντίον του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Sky. Με διαδικασία του κατεπήγοντο, εισάγεται στην Ολομέλεια τη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια που έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου. Σειρά διατάξεων που αφορούν σε ενεργειακά ζητήματα, όπω η επέκταση του ειδικού τέλου ΑΠΕ στου υβριδικού σταθμού, το κτηματολόγιο, την πολεοδομική νομοθεσία και την αξιοποίηση του υπόγειου χώρου αποθήκευση του κοιτάσματο φυσικού αερίου Νότια Καβάλα, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Επίση, εισάγεται διάταξη με την οποία δίνεται η δυνατότητα στου κατεπάγγελμα αγρότε που δεν υπέβαλαν τη δήλωση για το έτο 2017 έω τι 31 Μαρτίου φέτο να την υποβάλουν ω τι 31 Δεκεμβρίου 2018. Με το νομοσχέδιο εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του ενεργειακού τομέα και διασφαλίζονται τα συμφέροντα του δημοσίου, της ΔΕΗ και των πολιτών, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Όσον αφορά το νέο σχήμα μειωμένων χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ από 1η Πρώτου του 2019, που θα φέρουν μειώσει στου λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματο, κατά κύριο λόγο φυσικά θα αναφερόμαστε στο ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουν οι αγρότε, η βιομηχανία, ε... Η μεσαία τάση το επεκτείνουμε και σε εμπορικέ και άλλε δραστηριότητε στη μεσαία τάξη. Οι εισηγητέ των κομμάτων τη αντιπολίτευση έκαναν λόγο για πρόχειρη νομοθέτηση, αναγνωρίζοντα ωστόσο στην πλειοψηφία του και θετικέ ρυθμίσει. Για τη ΔΕΗ που έχει τα προβλήματα που συνεχώ φέρνουμε στη Βουλή, δεν έχετε εκπονήσει ή δεν έχετε δημοσιοποιήσει ένα σχέδιο σωτηρία τη ΔΕΗ. Προβλέπετε μια βραχή πρόθεσμη και χωρί σχεδιασμό δράση για τη μεταλληγεννητική εποχή. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Γιατί πόσο μιλάμε, έχετε, υπολογίσει, έχετε προϋπολογίσει, τι αφορά σε κάθε περιοχή. Διαφωνούμε κάθετα με την, με την επιχειρούμενη, συγγνώμη, περαιτέρω εκποίηση ξεπούλημα των ενεργειακών πόρων, κύριε Υπουργέ, μέσα του γνωστού τα Σχέδιο όμως που ουσιαστικά εκπονήθηκε και με απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κινείται κυρίως στις ράγες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους ξεχωριστούς κλάδους του ενεργειακού τομέα και που υπόσχεται κερδοφόρα διέξοδο στα συσσωρευμένα κεφάλαια. Προβλέπεται η στήριξη τοπικών οικονομιών, όπως για παράδειγμα της Κοζάνης, της Φλόρινας, της Αρκαδίας και της Μεγαλόπολης στις οποίες η κύρια δραστηριότητα σχετίζεται με την εξόριξη και καύση άνθρακα. Ακόμα και αν δεχούμε την ανάγκη επιχορήγησης του ΑΔΜΙΕ. Εγώ ρωτάω, γιατί να επιχορηγηθεί κι άλλο η ΔΕΗ. Λοιπόν, 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα φέσια που υφίσταται η ΔΕΗ, τα ληξιπρόθεσμα από πελάτες της. Κανένας δεν μπορεί να μας πείσει γιατί ήταν σε εισαγωγικά ξεχασμένη αυτή η σύμβαση για ένα σχεδόν εξαντλημένο εδώ και χρόνια κοίτασμα, όπως αναφέρει τουλάχιστον η ιδεολογική έκθεση, και για έναν υπόγειο αποθηκευτικό χώρο. Στο σημείο αυτό θα κλείσουμε με, την, με τι έγινε σαν σήμερα, κοινοβουλευτική και πολιτική ιστορία, με γεγονότα που έχουν ενδιαφέρον και θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί, εδώ στο τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Σαν σήμερα δρομολογούνται οι πολιτικέ εξελίξει μετά τη μυστική σύσκεψη στα ανάκτορα τη 17η Δεκεμβρίου. Παρουσία του Βασιλιά Κωνσταντίνου, ο Γιώργο Παπανδρέου, αρχηγό τη Ένωση Κέντρου και ο Παναγιώτη Κανελόπουλο, αρχηγό τη ΕΡΕ, καταλήγουν σε συμφωνία για το σχηματισμό μεταβατική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ιωάννη Παρασκευόπουλο, που θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογέ στι 28 Μαου του 1967. Αποτέλεσμα τη συμφωνία ήταν η άρση τη εμπιστοσύνη τη ΕΡΕ υπό τον Παναγιώτη Κανελόπουλο στην κυβέρνηση Στέφανου Στεφανόπουλου, η οποία μοιραία οδηγήθηκε άμεσα σε παρέτηση. Σαν σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαιώνει την Κύπρια Τιτή τη -τη Καλοϊζίδου στην προσφυγή της κατά της Τουρκίας, η οποία της απαγορεύει την ελεύθερη πρόσβαση στην ιδιόκτητη γη της, στην κατεχόμενη Κυρίνια. Μεσολάβησαν πέντε χρόνια απόλυτης περιφρόνησης από μέρους της Τουρκίας και στις 2 Δεκεμβρίου 2003 εκτέλεσε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πληρώνοντας την κυρία Λουιζίδου τη δίκαιη ικανοποίηση που είχε επιδικάσει στο δικαστήριο. Η καθυστερημένη συμμόρφωση της Τουρκίας είναι ιστορικής σημασίας για την Κύπρο καθώς αποδεικνύει αναφυσβήτητο ότι η Τουρκία αποδέχεται την απόφαση του δικαστηρίου. Σα σήμερα πεθαίνει ο τελευταίο πρόεδρο τη Τσεχοσλοβακία και πρώτο πρόεδρο τη Τσεχία, Βάτσλαβ Χάβελ. Υπήρξε μία από τι ηγετικέ προσωπικότητε τη βελούδινη επανάσταση που ανέτρεψε ανέμακτα το κομμουνιστικό καθεστώ τη Τσεχοσλοβακία το 1989. Στι 29 Δεκεμβρίου έγινε πρόεδρο τη Τσεχοσλοβακία με την καθολική ψήφο τη Εθνοσυνέλευση. Στι 20 Ιουλίου 1992 παρετήθηκε από το αξίωμα επειδή ήταν αντίθετο με τη διάλυση τη Τσεχοσλοβακία που προωθούσε η ηθήνουσα τάξη τη Σλοβακία. Με επιβαρημένη υγεία, ο Βάτσλαβ Χάβελ άφησε την τελευταία του πνοή στις 18 Δεκεμβρίου 2011 στο εξοχικό του, στο Χράντετσεκ. Το συγγραφικό του έργο αποτελείται από 20 θεατρικά έργα και δεκάδες δοκίμια που έχουν τύχει της παγκόσμιας αναγνώρισης.